Σεπτέμβριος 1944. Οι μάχες μένονται στο ιταλικό μέτωπο. 28 γερμανικές μεναρχίες αντιστέκονται στη συμμαχική επίθεση. Οι άντρες της 3ης ελληνικής ορεινής ταξιαρχίας υπό καναδική διοίκηση πολεμούν σκληρά για την κατάληψη του Ρίμινη. Ήταν δύσκολα, είχαν κάνει δύο επιθέσεις οι ξένες ταξιαρχίες και δεν καταφέρανε να το καταλάβουν. Ενώ η 3η ορεινή ταξιαρχία πολεμήσαμε, καταλάβαμε την πόλη του Ρίμινη, όπως φαίνεται που το γράφουν και όλα, εμείς μπήκαμε μέσα, παρεδόθη πόλη σε ο δικό μας αξιωματικό. Έζησαν την κόλαση του πολέμου. 66 χρόνια μετά μιλούν στην εκπομπή μας επιζώντες της μάχης του Ρίμινη, αλλά και συγγενείς των ηρωικά πεσόντων της 3ης ελληνικής ορεινής ταξιαρχίας. Κι εγώ ήμουνε 5 χρονών, δεν ήμουνε. Τον θυμάμαι σαν όνειρο. Είχαμε 6 χρόνια να μάθαμε, έζανε, πέθανε. Τραυματίσανε στην Αλβανία, εμάθαμε. Κατέβηνε στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Μετά μπήκε τη Μέση Ανατολή. 6 χρόνια είχαμε να ακούσαμε να τον δούμε. Σκοτώθηκε τις 14 του Σεπτέμβρη. Την παραμονή των Χριστουγέννων μας ήρθε το χαμπέρι. Τιμή και δόξα λοιπόν σε αυτούς, όσο είμαστε θα τους τιμούμε και θα περάσουμε αυτήν την παράδοση και στους επόμενους που θα μας διαδέχουν. Επιμνημόσυνη δέση εψάλλει στο στρατιωτικό κημητήριο του Ριτσιόνε. Οι σκληροί αγώνες της ταξιαρχίας, το ιταλικό έδαφος, είχαν ως αντίτιμο τη θυσία 116 νεκρών αξιωματικών και οπλητών και 316 τραυματιών. Οι 116 νεκροί ήρωες πολεμιστές ταξιαρχίας ενταφιάστηκαν και αναπαύονται στη φιλόξενη ιταλική γη του ελληνικού αυτού κημητηρίου του Ριτσιόνε.